βουτήξω. Αυτό λέω. Σε πέντε λεπτά θα μπορείς. Σε πέντε λεπτά θα μπορείς. Ας μην του λες τέτοια, το ρεπορτάζ έχει πάρει τα κλιμάκια από κοντά. 6-7 ώρα το πρωί ήταν εκεί με την κάμερα του Earth News. Πάμε να μας τα πεις εσύ και να δούμε εικόνες. Λοιπόν, ναι, πράγματι από τις 6 ώρα το πρωί ξεκίνησε μια επιχείρηση του Δήμου Κασάνδρας στη Χερσόνησο, όχι βέβαια στην Καλυθέα εδώ που βρισκόμαστε, σε μια άλλη περιοχή στη Σίβηρη. Είναι εικόνες τις οποίες σε τουριστικά μέρη τις βλέπουμε δεκαετίες τώρα, όπου εκεί που έχουν τις κατοικίες τους οι παραθεριστές οικειοποιούνται την παραλία. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν κάποιες έτσι μόνιμες αυτοσχέδιες κατασκευές με ομπρέλες, με ξαπλώστρες, με καρεκλάκια, με τραπεζάκια και πάσης είδης φύσεως παραλία δηλαδή, έτσι. Θαλάσσης ως επιτοπλίστων. Δηλαδή έχω το σπίτι από πάνω, έχω το σπίτι από πάνω, βάζω ομπρέλες, καρεκλάκια, ξαπλώστρες, δικός μου χώρος, δεν πρέπει να είναι κανένας. Ναι, ως επιτοπλίστων αφορά τα μαγαζιά. Ναι, αλλά αφορά και τους ιδιώτες. Δεν μπορεί ο ιδιώτης να κάνει την παρανομία που κάνει το μαγαζί, γιατί είναι ιδιώτης. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, κάποιοι. Παιδιά, προκύπτουν πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλά θέματα. Εσείς εκεί και το παρακολουθείς, για πες μας. Ναι. Κάποιοι οικειοποιούνται. Κάποιοι οικειοποιούνται τις παραλίες, δηλαδή πακτώνουν ομπρέλα μέσα με τσιμέντο. Το είδαμε τώρα πριν από λίγο. Με αλυσίδα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, δηλαδή για να μην τις μεταφέρουν, επειδή καθημερινά πηγαίνουν στην παραλία, την οικειοποιούνται. Έτσι ρεζερβέ, λοιπόν ξεκίνησε σήμερα στην περιοχή της Σίβηρης αυτή η επιχείρηση. Ρεζερβέ, κατάλαβες Παύλο. Σε άλλο μέρος της Χαλκιδικής, πέρυσι που είχαμε κάνει ανάλογο ρεπορτάζ, όχι απλώς ρεζερβέ. Δεν επέτρεπαν τους τουρίστες να μπουν να κάνουν μπάνιο μέσα στην παραλία. Τους έλεγαν ότι είναι ιδιωτικός μας χώρος, παρακαλώ φύγετε. Και εκεί βλέπαμε από ζαρδινιέρες, από αλυσίδες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα κουβαδάκια σας και αλλού που έλεγε κάποτε ο θυμόσφος λαός. Έτσι, μάλιστα. Αν είναι δυνατόν. Σε ανοιχτή παραλία, σε δημόσια παραλία. Πάντως οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν και θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή, ας πούμε, από τη Σίβηρη, από το συγκεκριμένο σημείο που βρεθήκαμε και εμείς σήμερα το πρωί, απομακρύνθηκαν περισσότερες από 50 ομπρέλες και δεκάδες καρεκλάκια, ξαπλώστρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά οι επιχειρήσεις αυτές θα συνεχιστούν. Όχι μόνο, δεν γίνεται μόνο στην Κασάνδρα, αλλά και στο Δήμο Πολυγύρου. Είχαμε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δύο επιχειρήσεις. Προχθές, μάλιστα, σε παραλία στις Καλύβες, όπου και εκεί, πακτωμένη παραλία, απομάκρυνε περισσότερες από 100 ομπρέλες. Παύλο, κάποιος από τους ιδιοκτήτες ή από αυτούς που έκαναν αυτή την παρανομία έχει βρεθεί για να πληρώσει κάποιο πρόστιμο ή κάναν όλοι ότι δεν ξέρουν και θα επανέλθουν αύριο. Ήθελα να πέσουν πρόστιμα. Εκεί ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Κοιτάξτε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ανακοινώσεις, υπήρχαν οι ειδοποιήσεις, δεν συνετίστηκαν. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το φαινόμενο. Όχι, άλλο λέω. Κάποιος από αυτούς. Σε λίγες μέρες. Αν πέφτουνε πρόστιμα από αυτούς που παρανόμησαν. Δεν επιβάλλονται πρόστιμα. Δεν επιβάλλονται. Μάλλον είναι από το Δήμο. Είναι συνεργεία του Δήμου. Τουλάχιστον όχι. Ωραία. Είναι συνεργεία του Δήμου, μάλλον αυτό λέει. Όπου πάνε και καθαρίζουν την παραλία. Δεν είναι κλιμάκια. Δεν είναι τα κλιμάκια. Έτσι, δεν είναι τα κλιμάκια από την κλιματική υπηρεσία. Άρα στην παρανομία ο Δήμος δεν επιβάλλει πρόστιμα σε αυτή την παρανομία. Σε αυτή την παρανομία ο Δήμος δεν επιβάλλει. Όχι, μπορεί να είναι από το συνεργείο του Δήμου και η εντολή να ήταν να καθαριστεί η παραλία. Σε δεύτερο χρόνο. Όταν δει μια παρανομία, τι κάνει. Εκεί πέρα είναι η καταγγελία στο Υπουργείο Οικονομικών. Στα κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών, ίσως μετά, που πρέπει να κάνουν τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε άλλες διαδικασίες. Ακριβώς, είναι διάφορα κλιμάκια. Σε πρώτη φάση να καθαριστεί η παραλία. Άρα για να μην ξανακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν έχει κανένα λόγο κάποιος παρανόμησε αύριο μεθαύριο να ξαναπάει να το κάνει. Γι' αυτό θα είναι εκεί αφενός ο Παύλος και αφετέρου. Με την κάμερα της ΕΡΤ, αυτό εννοώ, του ΕΡΤ News και αφετέρου όμως πρέπει να πέσουν πρόστιμα. Γιατί άλλο στέλνω το πρώτο μήνυμα, καθαρίζω την παραλία, και άλλο μετά, αν φύγουν τα κλιμάκια, φύγουμε εμείς οι συνάδελφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι και οι κάμερες που αναδεικνύουν το θέμα σου. Εντάξει, τελειώσαμε. Κάτσε να ξαναβάλουμε ομπρέλες. Καταλαβαίνετε. Αυτό τι θα το κρατήσει, η λογική ή το συνέστημα να μην το ξανακάνει. Εύκολα θα το ξανακάνει. Συχνά το φοβερό. Σκεφτείτε το ότι απομακρύνθηκε μόνο ο εξοπλισμός. Αυτό. Υπάρχει, ας πούμε, τσιμέντο. Γιατί σας λέω το πού ότι να σηκωθεί. Μέσα τις πού να σηκωθεί το τσιμέντο, θέλει μηχάνημα. Για να μπει όμως μηχάνημα, για να μπει το μηχάνημα, ο Δήμος, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ας πούμε, Κασάνδρας, για παράδειγμα, η υπηρεσία καθαριότητας, θα πρέπει να βγάλει ειδική άδεια για να μπορέσει να μπει το μηχάνημα στον Αγιαλό και να μπορέσει να το απομακρύνει. Μάλιστα.
Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και εμείς και συνέχεια μετά, μου λέει ο Θοδωρής Καριώτης, ο αρχισυντάκτης μας και αλλού που κάνουν ελέγχους. Κύριε Προπατά, γιατί πρέπει να.